Επομένως, χρονική δέσμευση δεν είχαμε το μάτς, ούτε έχω. Η υποχρέωσή μου ήταν να του πω και αυτά τα τραγούδια. Ο νόμος που ψηφίστηκε προχθές είναι για την χρονική δέσμευση. Δεν αναφέρεται πουθενά στο χρέος. Τώρα, έκανα εγώ μια αναγνωριστική αγωγή στο μάτς. Αν την κερδίσω αυτή, τότε θα άποδες με αυτό οριστικά. Η δίκη αυτή που σου έλεγα προλίγου που κάνω στο μάτς, η αναγνωριστική αυτή αγωγή που έκανα, είχε προσδιοριστεί για τις 17 του Απρίλη και την αναβάλαμε γιατί είχα μάθει ότι γίνεται μια προσπάθεια από την κυβέρνηση να με απαλλάξει από το συμβόλαιο του μάτς. Και αναβάλαμε την εκδίκαση της αγωγής μου για το τέλος του Μάη, νομίζω. Θα γίνει εκδίκαση. Τώρα η απόφαση νομίζω βγαίνει γρήγορα. Λένε ότι σε 20 μέρες ένα μήνα το παιδί είναι απόφαση. Πρέπει δηλαδή κατά το τέλος του Ιούνιου ή το πρώτο δεκαήμερο του Ιούνιου να ξέρουμε εν τέλει τι μένει για να έστω. Με το χρέος που υπάρχει, γιατί και πάλι σου λέω χρονικό δέσμευση δεν έχουμε. Μία ερώτηση. Αυτό το συμβόλαιο έγινε κάτω από την πίεση της δικτατορίας στο ΔΕΗ? Όχι ακριβώς, έγινε την περίοδο της δικτατορίας. Έγινε κάτω από μια άλλη πίεση. Ο Μάτσας με τρομερά έξυπνο τρόπο κατάφερε και μου πήρε τη διαφήμιση για να τη δώσει στα παιδιά αυτά που έχει σήμερα, ας πούμε, τα Λάρα, Αλεξί, Πάριο, το Γιάννη τον Καλαϊτζή, έναν Μπάμπη Τσεκίνη, τη Λίτσα του Διαμάντη. Όλο αυτό το επιτελείο που έχει σήμερα έπρεπε να μου κόψει διαφήμιση εμένα για να τη δώσει σε αυτά τα παιδιά να μπορέσει να τα βγάλει στην επιφάνεια. Μέχρι σήμερα ο Μάτσας για να με πάρει από το Λαμπρόπουλο, από την Κολούμπια, άνοικα, μου έδωσε πολύ σοβαρή διαφήμιση. Και έπρεπε να με ρίξει σε λούμπα για να καταφέρει να μου πάρει τη διαφήμιση. Γιατί το συμβόλαιο ανέφερε μέσα ότι ο Καρατζήλης θα έχει το 50% των εκπομπών από τον Μάτσα. Αρχίζει λοιπόν ο Μάτσας τις περικοπές. Άρχισε από ένα ρεφρενάκι, μετά έκοψε το κουπλέ, μετά έκοψε ολόκληρο τραγούδι. Αυτά διαδοχικά. Μέσα σε ένα εξάμηνο είχε πάρει όλη τη διαφήμιση. Παραπονέθηκα, του είπα γιατί γίνονται αυτά. Μου είπε ότι εσύ δεν έχεις ανάγκη από διαφήμιση, πουλάς και έτσι. Δεν πουλάω και έτσι, αλλά εδώ έχεις μια υποχρέωση. Λέει, αν μπορέσεις και το αποδείξεις. Πήγα στο ΕΙΡ τότε, γιατί στη συνέχεια έγινε ΕΡΤ. Και ζήτησε να μου δώσουν έναν αντίγραφο μιας απόλυσης. Για να το χρησιμοποιήσω αυτό το αντίγραφο σαν στοιχείο στο δικαστήριο. Και δεν μου δώσανε. Πέρα από το, δεν είχα άλλο στοιχείο αποδεικτικό για να κάνω δικαστήριο στο Μάτσα. Ότι μου είχε αφαιρέσει παντελώς τη διαφήμιση που ανέφερε το συμβόλαιο. Και έτσι σταμάτησα να προβλάω για να τον εκδικηθώ. Και αντί να τον τραβάω εγώ για αυτή την κομπίνα που έκανε σε βάρος μου, με τράβηξε αυτός. Μου έκανε εξώδικο ότι δεν μου τρογγά. Τα ελληνικά δικαστήρια εκδικάσανε να πληρώσω κάποιο ποσό. 1.200.000 τότε. Τι εποχή ήταν τότε αυτή? Ήταν 68. 68. Ναι, στην δικτατορία. Και έτσι
με ανάγκασε να υπογράψω τη σύμβαση αυτή που ακόμα έκρινε. Να έκανε στα μέτρα του όπως ήθελε, γιατί υπήρχε το προηγούμενο αυτό. Όλοι αυτοί από τον κύκλο αυτό που έχω διαγράψει στη ζωή. Ακριβώς. Τι θα συνιστούσα σε συνάνθρωπό μας. Για να το πάρεις σαν... Κοίτα, είναι πολύ απλό. Από τη ζωή που διάλεξα και κάνω, το λέει ας πούμε από μόνη της. Δεν κοίταξα να άνθρωπο. Μπορούσα να έχω όλα τα λαχά του κόσμου. Άμα και όλα, πολλά από τα λαχά αυτού. Με τα περιφρόνησα όλα, έμεινα ο απλός, ο απλοϊκός. Όπως είδες οι φίλοι μου, είναι όλοι δύο παλαιστέ. Ο Χοντρούλης αυτός μου κάνει βάρκες, είναι πλαστικατζής. Ο άλλος βάζει λάστιχα σε μπαρμπρίς που ήρθε με το γύρο και έφυγε. Αυτός με το φανελάκι που ήρθε και ήταν και κουρασμένος και έφυγε νωρίς πριν και τον καφέ, έχει ένα φορτηγάκι που κάνει μεταφορές. Ο Χοντρούλης που ήρθε τελευταίος είναι ηλεκτρολόγος. Πάει στα σπίτια, να κάνει καμιά ασφάλεια, ξέρω εγώ. Επιχειρηματίας ήταν ο άλλος Χοντρούλης, που ο Μανώλης. Βέβαια, αυτός κάνει οικοδομές. Σε γενικές γραμμές, οι φίλοι μου όλοι και οι συναναστροφές μου είναι οι δύο πάλι, ας πούμε. Η μάζα, ο λαός.